Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντες και φανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Αμήν. Και πάλι αγαπητοί μου, ελέω Θεού, ευρίσκομαι εις το βήμα τούτο της αιθούσης και πάλι βλέπω τα προσφυγή σας πρόσωπα και πάλι ακούω τα χειροκροτήματά σας. Αλλά ως προς τα χειροκροτήματα, μπορεί κάποιος από εδώ που για πρώτη φορά έρχεται εις την αίθουσα να μας ερωτήσει πώς διατίθεσαι απέναντι των χειροκροτημάτων αυτών. Σας κάνω μια δημοσία εξομολόγηση ότι, όπως λέει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, και η δική μου ψυχή ως ψυχή αμαρτωλού ρέπει προς την κοινοδοξία και συνεπώς ως άνθρωπος αισθανόμεθα όλοι μας μια ειδονή όταν ακούμε επένους και επιφημίας και χειροκροτήματα. Λυπούμεθα δε αντιθέτως όταν ακούζομαι κατηγορίας και συκοφαντίας και διαβολάς. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι αυτού. Η ερώτημα είναι εάν τα χειροκροτήματα ανταποκρίνονται σε κάποια πραγματικότητα. Είπε ο Κύριος ότι εάν εκτελέσετε όλα τα ιερά σας καθήκοντα, εάν εφαρμόσετε όλες τις εντολές και πάλι να λέγετε ότι είστε αχροί δούλοι, άχρηστοι δούλοι, και αν εκτελούσαμε όλα τα καθήκοντα τα οποία επιβάλλει η ιδιότητα μας ως επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και πάλι τότε θα έπρεπε να έχουμε ένα ταπεινό φρόνημα, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που ούτε ένα χιλιοστόν των όσων επιβάλλουν τα ιερά καθήκοντα εκπληρώνομαι σήμερα. Μικρά και ελάχιστα, ψυχία. Είμαστε πολύ μακράν από το ιδεώδες της Μεγάλης Αποστολής του Ορθοδόξου Επισκόπου. Συνεπώς, όχι χειροκροτήματα αγαπητοί μου, αλλά έχουμε ανάγκη από τας προσευχάς σας, από τας δεήσεις σας, από τας παρακλήσεις σας. Ένας Παύλος παρακαλούσε τους χριστιανούς να προσεύχονται διαρκώς δι' αυτόν. Ένας Παύλος που είχε φτάσει μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε ρήματα άρρητα ούτε εξών ανθρώπων να λύσει. Ένας Παύλος παρακαλούσε τους χριστιανούς των εκκλησιών να εύχονται δι' αυτόν. Εάν εκείνος ζητούσε τις προσευχές των χριστιανών της εποχής του, πολύ περισσότερο πρέπει εμείς να ζητήσουμε τις προσευχές του λαού, του χριστιανικού λαού, διότι ζούμε σε μια εποχή, φοβεράν εποχή, ζούμε σε μια εποχή που είναι γεγονός πλέον ότι παιδιά του διαβόλου, του αιωσφόρου, έχουν συμπήξει επώνυμων ή ανώνυμων σύλλογων και έχουν ως σύνθημα σατανικών δια πρώτη φορά τόσο νομός παρουσιάζεται. Γκρεμίστε την Εκκλησία, μη αφήσετε τίποτε από την Εκκλησία. Και δια να γκρεμίσουν την Εκκλησία μεταχειρίζονται διάφορα όπλα. Το δε χειρότερο όπλο που μεταχειρίζονται είναι η συκοφαντία και η διαβολή. Σε μια τέτοια εποχή που και οι αστέρες του ουρανού πεσούνται, όπως γράφεται στην Αποκάλυψη, σε αυτή την εποχή φόβος και τρόμος, μετά φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε. Έχουμε λοιπόν ανάγκη των προσευχών σας και παρακαλούμε όλους όσοι είστε εδώ απόψε όταν πάτε στα σπίτια σας
κοντά στις άλλες προσευχές που κάνετε για τα πρόσωπα, τα αγαπητά σας και προσφυλή πρόσωπα, να παρακαλέσετε να απευθύνετε δέηση και υπερεμού του Επισκόπου Φλωρίνης, του Γέροντος Επισκόπου, το γύρας περικράτησον, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να προσεύχεστε υπερ όλων των επισκόπων, υπερ όλων των εργατών του Ευαγγελίου, υπερ των θεολόγων και ιεροκηρύκων και των αδελφοτήτων και οργανώσεων, οι οποίοι εργάζονται φιλοτίμως στην πατρίδα μας. Αυτά ως εμπροημείο είχα να είπω εξ αφορμής των χειροκροτημάτων σας. Τώρα, παρηγοριά μας στα χρόνια, στην εξεκάθε παρηγοριά μας μεγάλη, είναι η Αγία Γραφή. Παρηγορία μας ακόμα, ύστερα από τη Γραφή, είναι η Βία των Αγίων. Η Βία των Αγίων είναι μια απόδειξη ότι η πίστη μας είναι αληθινή. Είναι μια απόδειξη ότι ο Χριστός δεν απέθανε, αλλά ζει και βασιλεύει εις όλους τους αιώνας. Είναι απόδειξη ότι ο Θεός, θαυμαστός σε όλη την δημιουργία Του, αλλά εάν με ρωτήσετε πού είναι θαυμαστός περισσότερο, είναι θαυμαστός στους βίους των Αγίων, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας Αυτού. Είναι εντολή της Γραφής, θεόπνευστος εντολή που οικούσαμε σήμερα εις τους ναούς, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, είτε εσαλάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, όν αναθερούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Πρέπει συχνά, πυκνά, να ενθυμούμεθα τους άνδρας εκείνους, οι οποίοι εκοπίασαν και ομόχθησαν για την διάδοση του Λόγου του Θεού και ηγονίστησαν για την Ορθόδοξη πίστη. Ένας δε, όχι απλώς ένας, ιεράρχης, ένδοξος, που ηγονίστη για την Ορθόδοξη πίστη ο συνουδής άλλος διαμέσου των αιώνων, είναι ο Άγιος Αθανάσιος, το οποίο σήμερα εορτάσαμε την Ιερά Μνήμη. Στον Άγιο Αθανάσιο θα αφιερώσουμε τη σύντομη ομιλία μας. Αλλά πώς, αγαπητοί, να ενγήσουμε και να δοξάσουμε τον Άγιο Αθανάσιο? Νάνι εμείς απέναντι ενός γίγαντος του Πνεύματος και της Αγιότητος. Ομολογούμε ότι δεν είμαστε εις θέση να πλέξουμε εγκούμιον επάξιον της μεγάλης αυτής φυσιογνωμίας της Εκκλησίας μας. Δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω. Όλοι οι θεολόγοι και όλοι οι ιεροκήρυκες και όλοι οι παπάδες και οι δεσποτάδες να τους στύψουμε, να μας στύψει κάποιος το νιχάτσι του Μεγάλου Αθανασίου δεν κάνουμε. Υπήρξε μέγας, μέγας όχι υπό την έννοια την κοσμική, αλλά υπό την έννοια την θρησκευτική και ηθική. Αλλά εμείς σαν μικρά παιδιά που μόλις ψελίζουνε, έτσι εμείς σήμερα θα ψελίσουμε ως νήπια ο λίγας λέξεις προς τιμήν του εδόξου ιεράρχου. Ωραία ψυχή ο Άγιος Αθανάσιος. Εάν η ψυχή ενός ανθρώπου που δεν φοβεί τον Θεό, δεν αγαπάει τον Θεό, δεν καλλιεργεί τον εαυτόν του κατά την Γραφή, ομοιάζει με ένα χέρσον τόπον που είναι γεμάτος από τριβόλους και αγκάθια και είναι φωλεά αγρίων θηρίων, η ψυχή όμως ενός ανθρώπου που από μικράς ηλικίας εκαλλιέργησε τον εαυτόν του και αγάπησε τον Θεό και γονίστη για τα σιδέα στο Ευαγγελίο και παρέσχε απτά δείγματα της αγάπης του προς τον Θεό και της πίστεώς του, η ψυχή αυτή είναι ωραία ψυχή, είναι κήπος, είναι παράδεισος. Παράδεισος είναι ο βίος των Αγίων. Κατεξοχήν δε παράδεισος εκλεκτός είναι ο βίος του Αγίου Αθανασίου. Θα κάνουμε νοερός ένα περίπατο
εις τον κήπον αυτών, των πνευματικών αυτών κήπων, και θα κόψουμε μερικά λουλούδια και θα φτιάσουμε μια ανθοδέσμη, ένα μπουκέτο από τα ωραία αυτά λουλούδια της ζωής και του βίου του Αγίου Αθανασίου, για να αισθανθείτε μια ευωδία, την ευωδία του Πνεύματος, την ευωδία που αναπέμπουν, δίνουν, βγάζουν τα ευώδια άνθη του Παραδείσου. Λοιπόν, παρακαλώ προσέξετε. Είμαι δε βέβαιος ότι όλοι από εσάς έχετε κάποια ιδέα από τα βιβλία του σχολείου και από ιδιαίτερες μελέτες. Ως θρησκευτικοί άνθρωποι έχετε μια ιδέα, μια γενική εικόνα του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Μέγας Αθανάσιος εγεννήθη στην Αλεξάνδρεια. Εγεννήθη το 295, τα τέλη του 3ου αιώνα. Εγεννήθη στο αξιόλογο αυτό κέντρο του αρχαίου ελληνισμού. Οι γονείς του, μάλλον πτωχοί. Ένα επεισόδιο που αναφέρει ένας βιογράφος από την ζωή του Αγίου δείχνει ότι από μικράς ηλικίας ο Μέγας Αθανάσιος θα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο άνδρα της Εκκλησίας. Λέει το επεισόδιο ότι όταν ήταν μικρός στην παραλία της Αλεξανδρίας έπαιζε με άλλα παιδιά. Αλλά το παιχνίδι που έπαιζε ο μικρός Αθανάσιος διέφερε από όλα τα άλλα παιχνίδια. Διότι από τα παιχνίδια φαίνεται ο μικρός. Πες μου τι παιχνίδια παίζει ο μικρός με τα μανίας, για να σου πω πάνω κάτω πού θα καταλήξει. Το παιχνίδι είναι ο δείκτης των ψυχικών διαθέσεων του παιδιού. Έπαιξε παιχνίδι σπάνιον πρωτοφανές, ότι εφώναξε μερικά παιδιά που ήταν παιδιά ειδωλολατρών και εκεί τα εβάπτισε. Και τα εβάπτισε με τέσσερα τελειότητα, ώστε νόμιζε κανείς ότι ένας έμπειρος ιερεύς ετέλη το μυστήριο του ιερού βαπτίσματος. Το έμαθε αυτό ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Αλέξανδρος. Το εκάλεσε το μικρό παιδί στην Μητρόπολη και το ανέλαβε υπό την προστασία του. Και το συνόδευσε κατόπι τον γέροντα επίσκοπο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο όταν μεγάλωσε. Και συνήφθη μεταξύ αυτού, του μικρού και του μεγάλου και του επισκόπου Αλεξανδρίας, ένα στενός πνευματικός σύνδεσμος. Τι μας διδάσκει αυτό το επεισόδιο? Ότι από την γούνια φαίνεται το παιδί. Γι' αυτό, όπως λέει και η επιστήμη, η παιδαγωγική, τα σπουδαιότερα χρόνια του ανθρώπου είναι τα 5 πρώτα χρόνια. Τα 5 που δεν τα έχει προσέξει κανείς, δεν προσέχει τα χρόνια. Τα 5 χρόνια, τα νηπιακά, τα παιδικά χρόνια, είναι τα σπουδαιότερα χρόνια του παιδιού. Και από εκεί, από το μικρό παιδί, βλέπει κανείς εάν το παιδί αυτό γίνει ένας κακούργος ή γίνει ένας άγιος. Έχουν ευθύνη μεγάλη οι γονείς και οι κηδεμόνες για τα μικρά παιδιά όταν διέρχονται την νηπιακή, την παιδική τους ηλικία. Τι μας διδάσκει αυτό επίσης? Ότι η Εκκλησία πρέπει να προσέξει τα παιδιά. Εάν δεν τον πρόσεχε ο Αλέξανδρος, δεν θα είχαμε σήμερα ένα Μέγα Αθανάσιο. Έτσι και σήμερα η Εκκλησία πρέπει να προσέξει τα παιδιά. Και όταν δει κανένα παιδί που πλησιάζει την Εκκλησία, το ιερών θυσιαστήριων, και σπάνια είναι τα παιδιά αυτά. Παρατηρώ περίεργο πράγμα, παιδιά αθέων ανθρώπων, απίστων αθέων, παρόλα τα εμπόδια που έχουν από τους γονείς των, τα βλέπεις. Μόλις χτυπήσει η καμπάνα, προτού ο παπάς ακόμα φτάσει, τα βλέπεις μέσα στο ιερό θυσία. Ως άγγελοι είναι αυτοί. Σπάνια παιδιά. Ποιος τα πρόσεξε? Θα αναφέρω ένα ανέκδοτο, μια ιστορία μικρά σχετική. Ότι στα μέρη της Μικράς Ασίας, στην Προύσα, στην Κύο της Μικράς Ασίας, εκεί ήταν ένα παιδί ορφανό,
πατρός και μητρός, δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Και αυτό πιναλέο πήγε στα βουνά και έβοσκε γύρια και πρόβατα. Και όσο καιρό έβοσκε, στα χέρια του κρατούσε βιβλία και διάβαζε. Κανείς δεν το πρόσεξε. Το πρόσεξε ποιος? Ο επίσκοπος της περιφερίας. Πήγε στην Κίου και ρώτησε, έχετε κανένα παιδί έξυπνο, ικανό να το σπουδάσουμε, να γίνει μια μέρα εργάτης του Ευαγγελίου? Λέει, έχουμε ένα παιδί ορφανό, πεντάμορφο, ούτε πατέρα έχει, ούτε μητέρα έχει. Γύρια βόσκει στο βουνό επάνω και τσαρούχια φοράει και πεινάει. Το φώναξε ο επίσκοπος το παιδί αυτό. Είδε από τις ερωτήσεις που έκανε ότι ήταν μεγαλοφυΐα, παιδί μεγαλοφυΐα, παιδί θαύμα. Υπάρχουν μέσα παιδιά, μερικά παιδιά τα οποία είναι θαύμα. Εξαιρετικά ιδιότητας έχουν, μοναδικά ιδιότητας. Είδε ότι αυτό το παιδί είναι άξιο να σπουδάσει. Το πήρε από την προς του, ρώτησε, αφήνει τα γύρια, πώς, θες να μάθεις γράμματα, πώς θέλω να μάθω γράμματα. Το πήρε μαζί του ο αείμνηστος επίσκοπος. Αυτό το μικρό παιδί που το βοήθησε αυτός ο αείμνηστος επίσκοπος, το παιδί αυτό κατόπιν σπούδασε στη θεολογική σχολή και έγινε τι έγινε, ο μεγαλύτερος θεολόγος της εποχής μας. Ο Αγχρίστος Ανδρούτσος, καθηγητής θεολογίας, ο μεγαλύτερος από όλους που ανέδειξε τα τελευταία, μέσα στα 200-300 χρόνια γεννιέται Ανδρούτσος, το οποίο και εγώ εκκλημάτισα μαθητής. Διότι δύο θεολόγους κατεξοχήν έχει η Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Χρήστος Ανδρούτσος και ο άλλος είναι ο Ανίμιστος Τρεμπέλας, οι οποίοι και συνδέονται διαφυλίες αρήκτου, οι δύο αυτοί μεγάλοι άνδρες της Εκκλησίας μας. Ο Ανδρούτσος, όταν θυμείται το γεγονός αυτό, ότι μικρό παιδί το πήρε εκείνος ο επίσκοπος Κίου Προύσης και το εμπροστάτευσε και το ανέδειξε, έκλαιγε ως μικρόν παιδίον και μνημόνευε το όνομα του αειμνήστου επισκόπου. Εάν κι εμείς που είμαστε επίσκοποι, εάν οι ιερείς αγαπούσαν τα παιδιά της Εκκλησίας περισσότερο από ό,τι παιδούν, ό,τι αγαπούν τα παιδιά τα ειδικά τους, σήμερα η Εκκλησία θα είχε φυτώριον, θα είχε ήρωας και μάρτυρας της πίστεώς μας. Τα αφήσαμε τα παιδιά και τα πήρε ο διάβολος τα παιδιά και έχουμε μεγάλη ευθύνη για την εγκατάλειψη του πολυτίμου του θησαυρού. Μικρός λοιπόν στη Μητρόπολη ο Άγιος Αθανάσιος, κάτω από την σκιά του μεγάλου του επισκόπου Αλεξανδρίας. Ευφυής όπως ήταν, μεγαλοφυΐα όπως έλεγα, ευκόλως έμαθε γράμματα, όπως το σφουγγάρι ρουφάει το νερό, έτσι και ο Άγιος Αθανάσιος ερώφησε την ανθρώπινη γνώση, εμελέτησε την αρχαία φιλοσοφία όσο ήταν δυνατόν, εμελέτησε τα βιβλία της αρχαιότητος, αλλά από όλα τα βιβλία, εκείνο το βιβλίο που ηγάπησε περισσότερο από όλα τα βιβλία του κόσμου και το διάβαζε ημέρα και νύχτα, το προσκεφαλόν του είχε την Αγία Γραφή, μελετούσε την Αγία, την έμαθε απ' έξω, απ' αρχής μέχρι τέλος. Και μας διδάσκει με αυτό ότι και εμείς και ιδίως ιερείς και επίσκοποι πρέπει ημέρα σε νυχτός να μελετώμε την Αγία Γραφή, για να είμαστε εις θέση να καταπολεμούμε την ερναία ύδρα των αιρέσεων, η οποία ξάπλωσε καταπληκτικώς την πατρίδα μας. Δυστυχώς, παρόλα τα κηρύγματα, παρόλα τις ομιλίες, παρόλο τους κύκλους των γραφών, είμαστε πολύ πίσω στο ζήτημα της Αγίας Γραφής. Σπάνιοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι, ενώ διαθέτουν 2, 3 και 4 ώρες στο ραδιόφωνο και τηλεόραση, σπάνιοι είναι εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν 1, 2, 3 ώρες κάτω από τα άστρα του ουρανού για να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Και οι μόνοι που διαβάζουν ποιοι είναι, πήγαν σε ένα χωριό των Πρεσπών. Εκεί κάποιος μου λέει, λέει αυτός κάποιος σοπάνος είναι, λέει, χιλιαστής. Λέω, πώς τον κατάλαβες ότι είναι χιλιαστής? Αμ, λέει, δεν, μέρα νύχτα, λέει, έχει το Ευαγγέλιο στα χέρια του. Τον κάλεσα λοιπόν, βρε πως σε λένε Γιώργο. Βρε Γιώργο, λέω, σε λένε χιλιαστής. Εγώ χιλιαστής? Εγώ είμαι ορθόδοξος, λέει. Φαντάς, μόνο χιλιαστές διαβάζω το Ευαγγέλιο.
Το Ευαγγέλιο λοιπόν, η Αγία Γραφή, τη διάβασε. Απ' έξω, την ήξερε απ' έξω. Κοκορντάτσια, για να μιλήσουμε σε γλώσσα σύγχρονων θεολογική, ήταν το μυαλό του μεγάλου Αθανασίου. Και συντιμαθήσει της Αγίας Γραφής, εφήτησε σε ένα πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο ανώτερο από όλα τα πανεπιστήμια. Πανεπιστήμιο στο οποίο δυστυχώς δεν έχουμε φοιτήσει περισσότεροι, και δι' αυτό το λόγο, ως φαίνεται, παρουσιάζουμε τι αυτά σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας, και τόσο ατέλεια. Πανεπιστήμιον ήτο Ιάριμος. Ιάριμος. Πήγε στην Άριμο. Εχάθη στην Άριμο. Εξυφανίστη στην Άριμο. Έτη πολλά. Μακαρία η οδός της ερημικής θεϊκού έρωτη πτερουμένης. Εκεί στην Άριμο λοιπόν. Προσήφιετο ήτο κάτω από την καθοδήγηση του μεγάλου Αντωνίου, του οποίου χθες εορτάσαμε την Ιερά Μνήμη. Εκεί λοιπόν αφανής ουδής εγνώριζε το όνομά του. Κι όμως το όνομά του Μεγάλου Αθανασίου επρόκειτο να καλύψει το ίμιση του αιώνος με τους ηρωικούς αγώνες του. Προετοιμάζει ο Θεός τα πνεύματα. Προετοιμάζει. Δεν γνωρίζουμε ποιο πνεύμα, ποιο γίνεται ο Θεός, και εκλήθου εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Θα μας αποδοκιμάσει ο Θεός. Επισκόπους, ιεράρχας, πατριάρχας, οι οποίοι δεν φανήκαμε άξιοι της ιεράς αποστολής μας, θα μας αποδοκιμάσει ο Θεός. Και στην ώρα της μάχης, του αγώνος, θα εκλέξει ένα βοσκόν, ένα χωρικόν, ένα εργάτην, όπως στην Πολωνία, για το να δείξει ηγέτη λαού ολοκλήρου. Έζει στην έρημο. Στην έρημο έζει. Αλλά ήρθε η ώρα να εξέλθει πλέον της εμφανίας του και να λάβει αγώνα ιερών υπέρ της πίστεώς μας ο Μέγας Αθανάσιος. Αφορμή τότε, στην εποχή του, οι χριστιανοί εόρτασαν τι εόρτασαν. Ένα μεγάλο γεγονός. Η γενεά του Μεγάλου Αθανασίου εόρτασε ένα μεγάλο γεγονός. Ποιο γεγονός? Την βάψη των διωγμών, οι οποίοι δίρυσαν τρεις ολοκλήρους αιώνας και εχύθη ποταμός αιμάτων δια την πίστη του Χριστού μας. Είχαν πάψει διωγμοί. Η Εκκλησία εις το ύψος, η Εκκλησία εις τα άστρα, η Εκκλησία επί της αυτοκρατορίας του βαθοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου, συγχρόνου του Μεγάλου Αθανασίου, εξέδωκε διάταγμα και έπαψαν οι διωγμοί. Ο Μέγας Αθανάσιος δεν επρόλαβε τους διωγμούς αυτούς. Μικρό παιδάκι άκουε από τους μεγαλυτέρους τα μαρτύρια των ιερών. Έβλεπε ανθρώπους χωρίς μάτια. Έβλεπε ανθρώπους οι οποίοι ήσαν ανάπηροι από τα μαρτύρια τα οποία υπέστησαν εις τα σφυλακάς των αυτοκρατορών της Ρώμης. Ήταν εποχή μεγάλη. Ησυχία και ειρήνη εις την Εκκλησία ολόκληρος. Εξέλιπον η εξωτερική κίνδυνος, ο εξωτερικός κίνδυνος εξέλιπε. Και τώρα εμφανίστη στην Εκκλησία εσωτερικός κίνδυνος. Η Εκκλησία κινδυνεύει και έξωθεν και έσωθεν. Ο κίνδυνος ο εσωτερικός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Μη φοβάστε μια Εκκλησία ή ένα έθνος, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, το οποίο είναι, κυκλώνεται από εχθρούς, αλλά το οποίο, εξωτερικούς εχθρούς, αλλά το οποίο έχει η Ομόνια. Ομόνια. Πάρτε παράδειγμα το έθνος μας. Εμείς οι Έλληνες, ο μεγαλύτεροι εχθροί των Ελλήνων δεν είναι ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Βούλγαροι, ούτε οι Τούρκοι. Οι μεγαλύτεροι εχθροί της Ελλάδος είμαστε εμείς οι Έλληνες. Εάν η Ελλάς ή το Ηνωμένη απ' άκρου εις άκρου, η Ελλάς θα ήταν σήμερα το μεγαλύτερο κράτος της Μεσογείου. Τουρκία δεν θα υπήρχε. Ποιος το είπε αυτό? Δεν το λέγω εγώ από σοβινιστικά αισθήματα, αλλά το είπε στην Βουλή της Αγγίρας όταν τον χειροκροτούσανε τον Γεμάλ μετά την νίκη. Μη με χειροκροτείτε, λέει. Δεν με νίκησαν, η Ελλάς ενικήθη. Ενικήθη από τη διχόνοια, από τα κόμματα, είχαν διχαστεί.
διχάστησαν, διχάστησαν. Και ο διχασμός εκείνος υπήρξε ο τάφος της Ελλάδος. Και τώρα ακριβώς προβλέπω ένα νέο 1922. Διαρκόμεθα κίνδυνο μεγάλο ως έθνος από τη φαγωμάρα την οποία καλλιεργεί ο Σατανάς με τα διάφορα κόμματα, και η Ελλάς εν όψη κινδύνων δεν είναι ομένη. Λοιπόν, μεγαλύτερος εχθρός είναι η διχόνοια. Και για αυτή τη διχόνοια είπε ο Σολωμός, ο ποιητής μας, ο διχόνοια που κρατάς ένα σκύπτρο δολερό και διαιρείς τους Έλληνας. Εάν λοιπόν η διχόνοια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενός έθνους, πολύ περισσότερο η διχόνοια είναι κίνδυνο στην Εκκλησία, η οποία πρέπει να είναι ενωμένη, να έχει αγάπη και ομόνοια. Και εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές θε, ότι αγαπάτε αλλήλους. Ενώνια, ενότητα, μάλιστα. Και η Εκκλησία λοιπόν τότε δεν κινδύνευε πλέον από τον Έρωνα, από τον Διοκλητιανόν, από τον Δέκιον και από τους άλλους φοβερούς διώκτας των πρώτων αιώνων. Η Εκκλησία κινδύνευε από εσωτερικών εχθρών. Ο δε εσωτερικός εχθρός προήλθε μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας του. Μέσα από τα σπλάχνα. Και ξεπληρώθη η προφητεία του Αποστολού Παύλου, ότι ύστερα από εμέ θα έρθουν, λέει, λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Εξ ημών αυτών, λέει, θα προέρθουν λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Ποιος το φαντάζεται, εχθρός που έστεισε την Εκκλησία, εχθρός που κινδύνευε να καταρρύψει ολόκληρο το οικοδόμημα της Εκκλησίας, δεν ήτανε ο Δέκαιος και ο Διοκλητιανός πλέον και οι άλλοι εχθροί της Εκκλησίας, αλλά ήτανε παιδί της Εκκλησίας, από τα σπλάχνα της Εκκλησίας, άνθρωπος του Ιερού της Ιαστερίου. Το όνομά του έμεινε κατηραμένον εις αιώνας αιώνων, σύμβολο όλων των αιρετικών, όλων των αιώνων, το όνομά του Άριος. Ο Άριος δεν είναι το τυχαίο πρόσωπο. Ο Άριος ήταν μορφωμένος, μπορώ να σας πω, περισσότερο από το Μεγαθανάσιο. Ο Άριος είχε σπουδάσει και ρητορία και είχε ικανότητα και τάλαντα και ήταν χαρισματούχος και ταλαντούχος και είχε ακόμα το τάλαντο να ψάλει ωραία και ακόμα είχε το τάλαντο να συνθέτει ύμνους και ακόμα είχε το τάλαντο να είναι ευπαρουσίαστος, υψηλός του ανάστημα, ξανθός όπως ο Λαζωραίος. Ενώ τα λέπρωσε ο Αθανάσιος, τον κοροδεύανε εχθροί του, τον λέγανε ανθρωπίσκος ή το κοντού αναστήματος, το ανθρωπάκι, έτσι τον λέγανε εχθροί του, το Μέγα Αθανάσιο. Επλεονέχτη λοιπόν ο Άριος σε πολλά και παρουσιάζεται και είχε κόσμο πολύ και όταν λειτουργούσε κόσμος πολλής μετέβαινε και άκουε τον Άριον ο οποίος ρητόρευε και φιλοσόφη και έψαλε ωραιότατα και μελωδικότητα. Ο Άριος και ήταν και υποψήφιος επίσκοπος και πατριάρχης ακόμα. Και όμως έπεσε. Ποια η αιτία? Πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, σαρκικό αμάρτημα. Όχι, από αυτά δεν είχε ο Άριος. Είχε κάτι άλλο μεγαλύτερο από την πορνεία και τη μοιχεία και τα εγκλήματα και το μεγαλύτερο αμάρτημα από όλα είναι η υπερηφάνεια, η υπερηφανεύτη. Και όπως ο Σφόρος είπε ότι θα στήσω τον θρόνο μου υπράνω των αστέρων του ουρανού, έτσι και αυτός εωσφορικό κακό συλληφτής ευκαυχήθη ότι είναι υπράνω όλων. Και έπεσε. Και η πτώση αυτού είναι μεγάλη. Και επικράτησαν τα ύδατα με το αψίνθιον περί το οποίο γράφει η Αποκάλυψη. Έπεσε. Τι είπε? Άνοιξε το στόμα του. Προτιμότερο μετάνοιγε. Ανοίγουμε το στόμα μας και δεν σκεπτόμεθα ότι θα μας κρίνει ο Θεός. Όχι μόνο εκ των έργων μας, αλλά και τις γλώσσες θα μας κρίνει. Και πάλι λόγος αργός, ο λαλής άνθρωπος θα δικαστεί εν ημέρα εκείνη. Ήνοιξε το στόμα του, προτιμότερο μετάνοιγε. Και πόσες φορές κι εμείς έχουμε μετανοήσει, διότι ανοίγουμε τα στόματά μας και λέμε πράγματα τα οποία δεν περνούν από κοντρόλ. Πρέπει να περάσουν από κοντρόλ ο λόγος σου. Ήνοιξε το στόμα του και έβγαλε μέσα φίδι, βατράχους και δηλητηριώδης όφης. Τι είπε? Είπε βλασιμίαν εναντίον του προσώπου του Κυρίου Μονός Χριστού. Υφεσβήτησε ειρνήθη ότι ο Χριστός είναι Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και πάνω σε αυτό εδωδόθη η μεγάλη μάχη. Γιατί αγαπητοί μου,
Ένα από τα δύο συμβαίνει και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να συζητείται μεταξύ απίστων και αθέων. Είναι ένα από τα δύο, μέσος όρος δεν χωρεί. Είναι ο Χριστός Θεός ή δεν είναι Θεός. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μέση λύση δεν υπάρχει. Εάν δεν είναι Θεός, τότε όλη η πίστη μας, όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού καταραίει σε ρήπια και καταντάει η θρησκεία μας ένα φιλοσοφικό σύστημα του αρχαίου κόσμου. Εάν όμως είναι Θεός, και είναι Θεός, και αν εμείς τον αληθούμε και οι πέτρες θα φωνάξουνε, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός, τότε δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο και το Ήμα. Επάνω λοιπόν σε αυτό το ερώτημα διεξήχθη η μεγάλη μάχη μεταξύ Αρίου και, και Μεγάλου Αθανασίου. Και ο Μάγας και ο Αθανάσιος απήντησε στην πρόταση, μία πρόταση είχε ο Άριος και την επανάμενε συχνά. Η πρότασή του ποια ήταν, έλεγε συχνά ο Άριος, είναι ποτέ καιρός, ότε ουκίν, ότι υπήρχε κάποτε καιρός που δεν υπήρχε Χριστός. Σε αυτή την πρόταση απήντησε με οξύτητα πνεύματος, με γνώση της γραφής, ακατάβλητος ο Μέγας Αθανάσιος και είπε, υπήρχε στον Άρη, Άριε, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχαν δέντρα, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχαν πουλιά, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχαν ποταμοί και λίμνε και θάλασσα και ωκεανοί, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχε γη, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχε σελήνη, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχαν άστρα του ουρανού, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχε ήλιος, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχαν άγγελοι, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχαν αρχάγγελοι, υπήρχε καιρός που δεν υπήρχαν πνεύματα, υπήρχε καιρός, αλλά ουδέποτε υπήρχε καιρός που δεν υπήρχε Χριστός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μία τριάς, Αγία τριάς, ελέησε τον κόσμο. Αυτή ήταν η αλήθεια, η υπερπάν, η θεμελιώδης αλήθεια του χριστιανισμού, την οποία ζήτησε να κλονίσει ο Άριος. Και έγινε τότε η μεγάλη μάχη που εκράτησε δύο περίπου αιώνας, με κέντρον, με γείτορα του αγώνος, το Μέγαν Αθανάσιο. Ποιος τώρα μπορεί να περιγράψει τον αγώνα τον οποίο διεξήγαγε ο Μέγας Αθανάσιος εναντίον της Λερναίας Ύδρας της αιρέσεως αυτής? Ποιος μπορεί να περιγράψει? Χρόνος πολλής χρειάζεται και βιβλία πολλά εγγράφησαν επάνω στο θέμα αυτό των αγώνων του Μεγάλου Αθανασίου. Οι εχθροί του τον πολέμησαν. Επολεμήθη ο Άγιος Αθανάσιος. Όσον ολίγοι επολεμήθησαν εις τον κόσμο, επί ίμιση αιώνων οι γονείς του επολεμήθη. Επολεμήθη από βασιλείς και αυτοκράτορας και από αυτόν ακόμα το Μέγα Κωνσταντίνων επολεμήθη, ο οποίος εδυσπίστη προς τον χαρακτήρα, αλλά λίγο πρωτού αποθάνει, είπε μετανοώ και ανακάλεσε το διάταγμα της εξορίας του, του διωγμού του. Εδιώχθη, επολεμήθη από διαφόρους επισκόπους και μητροπολίτας και, και πατριάρχας. Επολεμήθη σφοδρός, επολεμήθη όπλο των εχθρών του. Τι ήταν? Η συκοφαντία, η διαβολή. Δεν είχαν τίποτε άλλο να έβρουν εις βάρος του Μεγάλου Αθανασίου, παρά μόλον χρησιμοποίησαν το όπλο των ατίμων, τον όπλο των εχθρών του χριστιανισμού, το όπλο το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Συκοφαντία, διαβολή. Κύριε, ρίσε με συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τις εντολάς σου. Ξέρεις να είσαι αγνός για να σε κατηγορήσουν πόρνο? Ξέρεις να είσαι αφιλάργυρος για να σε κατηγορήσουν φιλάργυρο? Ξέρεις να είσαι πιστός και αφοσιωμένος στον Χριστό για να σε κατηγορήσουν μασόνων και άπιστων? Ξέρεις να είσαι άγγελος ασκητικών βίων να ζεις και να σε κατηγορήσουν ανήθικων και φαύλων? Και προσπαθούσαν οι εχθροί του να αποδείξουν μέσα στην κοινωνία ότι ο Άγιος Αθανάσιος είναι ένα ανθρωπάριον, ανθρωπίσκος, ένα ανθρωπάκι ανάξιον λόγου, ποιος ο γίγας του πνεύματος και της αρετής. Κήρυξαν η συκοφαντία. Ποια συκοφαντία? Ποια πρώτη και δεύτερα συκοφαντία αναφέρομαι? Επιγραμματικώς αναφέρω μια συκοφαντία ότι επέβαλε φόρον δικός του άνευ συγκρίσεως της πολιτικής αρχής εις τον κλήρον της Αλεξανδρίας. Μία συκοφαντία. Δεύτερη συκοφαντία ήταν ότι εμπόδισε τα πλοία, τα εμπορικά πλοία από το λιμάνι της Αλεξανδρίας να μεταφέρουν σιτάρι εις την Κωνσταντινούπολη, διότι τότε η Αίγυπτος ήταν εις το Βολόν, ο οποίος έτρεφε την Κωνσταντινούπολη. Άλλη κατηγορία ήταν φρικτή κατηγορία. Ο οποίος
Αυτός που δεν σκότωνε μυρμήγκη, κατηγορήθηκε από τους εχθρούς του, από τους αντιπάλους του, τους φανατικούς, κατηγορήθηκε ότι σκότωσε στην έρημο ένα επίσκοπο, ότι του έκοψε το χέρι και ότι το χέρι το χρησιμεύε πλέον δια μαγείας, δια μαγικά, και μάγων ακόμα τον είπαν. Κατηγορήθηκε ακόμα ότι μια νύχτα ετοίμασε μια Παρθένων, την εβίασε την Παρθένων. Ταύτες κατηγορίες. Αλλά απελογήθη ο Μέγας Αθανάσιος. Δεν άφησε τον αυτόν τον απολόγητο. Ως προς δύο τις τελευταίες κατηγορίες, ο Μέγας Αθανάσιος απέδειξε ως προς τον Αρσένιον, προσεπάθησε και ηρεύνησε όλη την Αίγυπτον και επιτέλους βρήκε τον Αρσένιον. Και τον οδήγησε τον Αρσένιον που έλεγε ότι τον σκοτώσανε, τον επίσκοπο εσκότωσε, τον οδήγησε ενώπιον της Συνόδου και τον παρουσίασε ενώπιον της Συνόδου. Και το έδειξε τότε, λέει, ύψωσε τα σύρα σου, ψώνει τα χέρια του, λέει, δυο. Για να μου αποδείξετε ότι ο άνθρωπος έχει τρία χέρια, τότε έκοψε κι εγώ το ένα χέρι του άνθρωπου. Η δε άλλη κατηγορία, ότι ετοίμασε Παρθένων και λοιπά, εφυής όπως ήταν, ο Μέγας Αθανάσιος έβαλε κάποιο κηρυκό, ο οποίος παρουσιάσε το δικαστήριο και έκανε ότι αυτός είναι ο Αθανάσιος. Όταν λοιπόν το γίνεον εφώναζε, παρουσιάστη μπροστά του ο διάκονος του, του Μεγάλου Αθανασίου, και φωνάζει προς το γίνεον και λέγει: «Εγώ σε ετοίμασα, ναι, εσύ με ετοίμασες». Και απεδείχθη τετραγωνικός και γέλος υπλώθη στο δικαστήριο από την νυχτράν αποτυχία των συγκοφαντιών του. Μέγας Αθανάσιος συγκοφαντήθη. Αλλά και διόρθισαν οι αγώνες του μισόν αιώνα. 46 χρόνια έζησε πάνω στον θρόνο του. Στον του 46 χρόνια. Τα 16 χρόνια εξορία. Εξορία. Μέσα στα μνήματα, στους τάφους, στην έρημο, σε διαφόρους πόλεις, κρυπτόμενος, διήλθε τον βίον του ο Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας. Γέρος πλέον, ηλικιωμένος, 75 ετών, εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου. Μέγας Αθανάσιος, τον ύμνησε Ανατολή και Δύσης. Μέγας Αθανάσιος, ονομάστη στήλος και δρέωμα της Εκκλησίας. Μέγας Αθανάσιος, ονομάστη ο Άτλας της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Όπως ο μυθολογικός εκείνο, το μυθολογικό εκείνον που ονομάζεται Άτλας, εσήκωνε πάνω στον ώμο του κατά την αρχαία μυθολογία ολόκληρον την γη. Έτσι και ο Μέγας Αθανάσιος ήταν στιγμή που εκράτησε πάνω στους ώμους του, στους στιβαρούς ώμους του, στην πίστη του εκράτησε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Μέγας Αθανάσιος, όπως είπε άλλος ιστορικός, είναι ο ροϊκότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Ένα παράδοξο πράγμα. Δύο παράδοξα θα σας πω σήμερα. Το ένα παράδοξο, ενώ ο Μέγας Αθανάσιος τιμάται από Ανατολή και Δύση, εν τούτης ο Μέγας Αθανάσιος υπάρχει μια μερίς που άμα ακούει το όνομά του λυσάνε, σαν τα σκυλιά τα λυσασμένα που δαγκώνουν το χέρι του ευεργέτητον. Έτσι υπάρχουν σκυλιά λυσασμένα που άμα ακούσουν το όνομα του Μεγάλου Αθανασίου τρικλίζουνε, αφρούς βγάλουν από το στόμα, δεν θέλουν να ακούσουν το όνομα του Μεγάλου Αθανασίου. Και αυτοί οι οποίοι είναι αυτοί, ποιοι νομίζετε? Είναι οι χιλιαστέ. Δεν θέλουν να ακούνε τον Μέγα Αθανάσιο. Τον υβρίζουν στα συγγράμματά τους. Ποιον θαυμάζουνε? Τον Άριο θαυμάζουνε. Διότι είναι εγγόνια και τρισέγγωνα του Αρίου. Και όχι απλώς τρισέγγωνα του Αρίου, χειρότερα από τον Άριον. Διότι ο Άριος περιορίστη μόνο σε ένα σημείο, θεμελιώδες βέβαια, αλλά αυτοί προχώρησαν και έγιναν αιρετικότεροι όλων των αιρετικών. Και μόνο το σημείο αυτό, ότι μισούν τον Αθανάσιο και θαυμάζουν και γεραίρουν και πενούν τον Άριον των εχθρών της Ορθοδοξου Πίστεως, είναι αρκετόν να μας δείξει ως δείγμα ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί του σκότους, οι άνθρωποι του ερεύους και των πλανών. Ένα παράξενο θα σας πω απόψε και τελειώνω. Ο Μέγας Αθανάσιος ευρύκε καταφύγιο και προστασία μοναδική. Ευρύκε καταφύγιο και προστασία και τον επροστάτευσε και εσώθη. Που ευρύκε καταφύγιο, δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
Δεν μπορεί να το φανταστείτε. Στον Πάπα της Ρώμης. Μπο! Μπο! Κι όμως, στον Πάπα της Ώρης, της Ρώμης. Το όνομά του, αείμνηστον όνομα, Ιούλιος. Τον εδέχθη με ανακτά σαν γάλας. Τον εδέχθη, μάλιστα. Βεβαίως, τον εδέχθη. Και τον ηγάπησε και έκλαψε και έστειλε επιστολή και έδωσε όλα τα μέσα. Και τον εφλοξένει στην επισκοπή του. Και συνεκάλεσε εκτάκτο σύνοδο και τον ειδικαίωσε τον Αθανάσιον σύνοδος της του Πάπα εκεί στρατού. Και όχι μόνο τον αυτόν επροστάτευσε, και τον Χρυσόστομο προστάτευσε. Ενώ τον καταδίω και Ανατολή, οι αναδύσεις τον υπεστήριξε. Μπα, Πάπας, Πάπας. Δυσμονόμενα αδελφοί μου, ότι βρισκόμεθα στον τρίτο αιώνα. Δεν υπήρχε τότε σχίσμα. Τι χρόνια λησμόνιτοι. Ανατολή και Δύσης, ηνωμένοι ήταν οι Δύσης, Ανατολή και Δύσης. Η διαίρεσης ήρκησε ύστερα από 5 αιώνες επί του Φωτίου και κορυφώθη επί του Κυρολαρίου και επί του Μάρκου Ευγενικού και των άλλων εκεί. Τότε δεν είχαν αιρετικά φρονήματα, δεν είχαν κανένα αιρετικό φρόνημα οι διατυπώσει, ήταν σύμφωνοι με την Ορθόδοξη πίστη η Δυτική, μάλιστα. Αλλά μετά έπεσε. Όπως ο Άριος έπεσε, έτσι έπεσε και ο Πάπας στόμα λινών και εξαίσιο. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, ένας υπέροχος θεολόγος και φιλόσοφος των ωτέρων χρόνων, έγραψε μια επιστολή, θαυμάσια επιστολή, προς τους χριστιανούς όλους, ιδιαίτερως της Σερβίας, και υπενθύμησε ότι δεν είναι ένα και δύο τα σημεία με τα οποία διαφωνεί η Ορθοδοξία, αλλά είναι 24 τα σημεία εις τα οποία διαφωνεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έπεσε ως φόρος. Και όπως λέγει ένα ευγενές τέκνον, Άγιος των ημερών μας, Σέρβος αυτός, Άγιος των ημερών μας, ο Ιουστίνος Πόποβιτς που πέθανε πρόπερση και τον έκλαψε η Ρωσία, τον έκλαψε η Σερβία ολόκληρος, η Ορθόδοξη Εκκλησία, Άγιος άνθρωπος αυτός, φοιτητής εδώ του Πανεπιστημίου υπό Ανδρούτσον, τον οποίο θαύμαζε τον Ανδρούτσον. Λοιπόν, αυτός λοιπόν έγραψε ότι στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους τρεις είναι μεγάλες πτώσεις. Η μία πτώση, για την οποία θρυνούμε μέχρι σήμερα, είναι η πτώση του Αδάμ και της Εύας. Και παιδιά του Αδάμ και της Εύας σήμερα, και κλαίωμε και θρυνούμε για τα ερείπια τα οποία σκόρπισε η παράβαση του Αδάμ και της Εύας. Η δεύτερη πτώση είναι η πτώση του Ιούδα, ο οποίος αντί τριάκοντα αργυρίων επόλυσε τον ατίμητο. Και η τρίτη πτώση είναι η πτώση του Πάπα. Έπεσε ο Πάπα. Στήλος και δρέωμα της Εκκλησίας, προστάτους του Μεγάλου Αθανασίου και του Ιερού Χρυσοστόμου. Τι θα γίνει? Τώρα γίνεται προσπάθεια ενώσεως. Αλλά η ένωση η οποία επιχειρείται είναι ψευδής ένωσης. Δεν είναι ένωση η οποία να στερίζεται επάνω στερεά θεμέλια. Είναι ένωση η οποία υποκινείται από πολιτικά ελαττήρια και κοσμικά αντιλήψεις. Και μια τιάφτη ένωση δεν μπορεί ποτέ να είναι σταθερά. Είναι ένωση Φεράρας και Φλωρεντίας. Και εμείς είμαστε εναντίον της ενώσεως αυτής. Τι θα γίνει? Ένας Θεός το ξέρει. Είναι από τα μεγάλα μυστικά του μέλλοντος. Πιστεύω ακρανάντος ότι θα γίνει θαύμα. Ποιο θαύμα? Θα έρθει η μέρα κατά την οποία Ανατολή και Δύση θα ενωθεί, και όπως στην εποχή του Μεγάλου Αθανασίου η Εκκλησία της Ανατολής και η Εκκλησία της Δύσεως ήταν ενωμένη, όη μέρα. Ηνωμένη η Εκκλησία από άκρο εις άκρο. Οποίος θριαμβός, οποία δόξα, οποία επιτυχία εις το έργο του Κυρίου, οποία απόδειξη της θεότητος του Ιησού Χριστού. Όη μέρα! Για την ημέρα αυτή και την ώρα που δεν θα τη δούμε εμείς, διότι είμαστε αμαρτωλοί. Θα δούνε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, τα τρισέγγωνα, τον αιώνα, το μέλλοντα. Τότε θα γίνει το θαύμα το μεγάλο. Μην μιλάς για τα θαύματα. Ένα θαύμα είναι το θαύμα της ενότητος. Υπέρ της ενότητος, υπέρ της των πάντων ενότητος, προσευχόμεθα διαρκώς στα ιερά θυσιαστήρια. Αλλά η προσευχή μας δεν είναι διάπειρος, δεν είναι ισχυρά. Υπέρ της ενότητος προσεύχεται η Εκκλησία. Υπέρ της ενότητος δεν είναι μικρό δίδαγμα. Ο λίγας στιγμάς, προτού ο Χριστός σταυρωθεί, παραδοθεί στο Πιλάτο, εκεί στο μυστικό δείπνον, στην αποχαιρετιστήριο ομιλία του, είπε ο Χριστός: «Είναι Πάτερ ουράνιε, σε παρακαλώ, είναι πάντες ενός». 5 φορές το επανέλαβε, όχι μια φορά. Ποιος? Εκείνος ο οποίος τα λόγια του ήταν μετρημένα και ζυγισμένα. Δεν είναι το φλιαρία,
αλλά ή τον έκφρασης βαθίας αγωνίας για την Εκκλησία του Χριστού. Πάτερ Άγιε, είναι απάντες ενώσει, είναι πιστεύσει ότι ο κόσμος με απέστελες. Τόσο θαύμα θα γίνει. Θαύμα το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, είναι της Εσχάτης Χρόνης. Ταύτα, αγαπητοί μου, θαυμάζομαι τον Αθανάσιο. Πώς ενίκησε, πώς εθριάβευσε, να επανέλθουμε και τελειώνουμε. Ενίκησε, διότι, πέσε κατώ διότι. Διότι ήτο από μικρό παιδί, από την κούνια του αφοσιωμένος εις το έργο του Θεού. Διότι ευτύχησε να έχει πατέραν φιλόστρογον τον επίσκοπο Αλεξανδρίας. Ενίκησε διότι είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου υποκαθηγητήν και γεμό καθηγητήν, όντως καθηγητήν, τον Αμέγαν Αντώνιον. Ενίκησε διότι μελέτησε την Αγία Γραφή όσον οδείς άλλος. Ενίκησε διότι τον νηστευτής. Ενίκησε διότι το Παρθένος. Ενίκησε διότι ήταν μεγαλοβία. Μάλιστα, ενίκησε. Όχι, ενίκησε για αυτά. Αλλά ενίκησε διότι είχε την αλήθεια. Την αλήθεια. Δεν είχε το ψεύδος. Όχι αυτά τα προσόντα να είχε, διπλάσια ή τριπλάσια προσόντα να είχε, θα είναι κάτω. Ενίκησε διότι είναι αλήθεια. Και η αλήθεια νικά και θριαμβεύει στους αιώνας. Και εσύ τα άστρα του ουρανού. Πρέπει να γνωρίζουμε εν τέλος, αγαπητοί μου, ότι στον αγώνα αυτόν που διεξήγαγε ο Μέγας Αθανάσιος υπήρχαν στιγμές που ήταν μόνος και ο Σάτλας επάνω στους στιβαρούς ώμους του εκράτησε την ορθόδοξον κόσμο. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε, διαβάζοντας την ιστορία, ότι ο λαός, πολλής λαός, ήταν μαζί του. Όσο δεν φαντάζεστε. Ήταν μαζί του ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος προσήφιωτο εις την έρημον υπέρ αυτού. Ήταν μαζί του εμάνδρε και τα μοναστήρια κάτω της Θηβαΐδος. Ήταν μαζί του επίσκοποι όπως ο Κορδούης Όσιος, άγιοι πατέρες και δάσκαλοι της Εκκλησίας. Ήταν μαζί του ο λαός, οι αχθοφόροι της Αλεξανδρίας, οι χωρικοί της Αλεξανδρίας, οι πτωχοί, οι άνθρωποι του λαού, γυναίκες και άνδρες, μικρά παιδιά και σπρωμάλιδες γέροντες. Ήτανε κάτω από τον στρατάρχη, κάτω από τον ηγεμόνα, κάτω από τον ηγέτη αυτόν, τον πνευματικό ηγέτη. Μάλιστα, συνειδητικός είναι ο σύνδεσμος του Μεγάλου Αθανασίου μαζί με τον λαό. Μια ημέρα όταν τον πιάσανε και τον βγάνανε έξω από την πόλη, μαζευθήκανε εκεί λαός πολλής και έκλαιγε. Και εκείνος ο Μέγας Αθανάσιος, ακλόνητος, έδειξε τον ουρανόν. Και στον ουρανόν επάνω υπήρχε ένα σύννεφο μικρόν. Και είπε το περιλάγητον ότι θαρσίτε λέγεται θάρρος. Νεφίδριον έστε και τάχιον παρελεύσετε. Όπως το σύννεφο δεν μένει πάντοτε στον ουρανόν. Και ότι όσα σύννεφα ακόμα και μαζευτούν στον ουρανόν, νικά ο ήλιος, δεν νικούν τα σύννεφα. Όσα μαύρα και απέσια και είναι, προς τιμήν φαίνεται ότι έζησε ο ήλιος, αλλά ο ήλιος δεν σβήνει. Έτσι είναι και η αρέσει. Σύννεφα είναι, μαύρα που πέφτουν χαλάζι. Ταλαντιαία χάλαζα πέφτει στα κεφαλά των ανθρώπων. Αλλά θα αρσείτε αδελφοί, νεφίδριον έστε και τάχιον παρελεύσετε. Δεν θα νικήσουν τα σύννεφα, θα νικήσει ο ήλιος. Ο δε νοητός ήλιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ον παιδες Ελλήνων, υμνείτε και περιψούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Τώρα να τελειώνουμε, αγαπητοί, με το συμπέρασμα αυτό. Ενίκησε διότι είχε την αλήθεια μαζί του. Είχε τον λαό και όπως είπαμε, ο λαός τον συνόδευσε. Μια άλλη μέρα πάλι, τι έκανε ένα μεγάλο πράγμα που δεν κάνουμε εμείς. Ο Μέγας Αθανάσιος έκανε συχνά αγρυπνίες. Μια νύχτα λοιπόν που στο λαό του Θεονά έκανε μια αγρυπνία και ήταν εκεί μαζεμένοι κόσμος και κόσμος κάτω από τα άστρα και προσήφγοντο, ο ναός του Θεονά στην Αλεξάνδρεια περικυκλώθη από 5.000 στρατό με σκοπό να συλλάβουν τον Μέγα Αθανάσιο. Ατρόμητος ο Αθανάσιος εις τον θρόνο του έψαλε τον περίφημον ψαλμόν, τον 135ο ψαλμόν, ο οποίος 22 φορές αναφέρει ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, ο πολυέλεος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκεί μπήκανε μέσα και είδου το μεγαλείο του λαού. Δεν τον άφησαν. Προτίμησαν να σκοτωθούν. Προτίμησαν να συλλευτούν. Προτίμησαν να βαφεί το έδαφος αίμα και άνθρωποι ασκητέ. Πήρανε μέσα στην οχλαβοήν εκείνη, τον πήραν τον Αθανάσιον και τον έσωσαν στην έρημο. Μάλιστα, λαός ήταν μαζί του. Συμπέρασμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι και εμείς τον αιώνα αυτόν που η πίστη μας πολεμείται πανταχώθεν από ποικίλα
από ποικίλες κατευθύνσεις στην εποχή αυτή που οι άνθρωποι έχουν κλονιστεί στις πεπιθήσεις των κυλερναία ύδρα, μένετε στην εποχή αυτή στο μετερίζει μας, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Στο μετερίζει, στο μετερίζει, στο μετερίζει. Τι θα πει μετερίζει? Στα φυλάκια. Πάμε. Καθένας στο φυλάκιό του με το όπλο του. Με το όπλο του. Όπως στρατιώτες μένουν στα φυλάκια και προτιμούν να πέσουν μέχρι ενός. Όπως οι ήρωες του βασιλέως του Λεωνίδα έμεναν εκεί στα στενοπύλα σε αιώνιον υπόδειγμα. Στο μετερίζει. Άντρες, γυναίκες, όλοι μας να μείνουμε μέχρι ενός. Μάλιστα, την πίστη. Ό,τι πίστη. Ό,τι πίστη. Την πίστη. Την πίστη που μας έδωσε ο Χριστός. Την πίστη που εδίδαξαν οι Απόστολοι στα διάφορα μέρη του κόσμου. Την επίστη την οποία υπερίσπησε με τη ζωή του ολόκληρων οι πατέρες της Εκκλησίας. Την πίστη την οποία κατοχώρησαν εις αποφάσεις οικουμενικάς και τοπικάς συνόδους. Την πίστη που για την πίστη αυτή όσο κανένα άλλο έθνος δεν εγωνίστηκε την πίστη από όλα τα έθνη. Το έθνος το οποίο εγωνίστηκε σε ποταμούς αιμάτων είναι το ελληνικό έθνος, είναι η Ελλάς. Την πίστη αυτή γενεών γενεών γενναίε πάσε ήμου την ταφή σου. Την πίστη αυτή αδελφοί μου ας την κρατήσουμε μέχρι εσχάτων. Αμαρτωλή είμαθα, μικρή και μεγάλη. Αλλά ενώ είμαθα αμαρτωλή, δεν είμαθα άπιστη, δεν είμαθα αιρετική. Την πίστη αυτή θα κρατήσουμε ως ήλιον. Προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να σβήσει η πίστη ορθόδοξος. Υπό της πίστης αυτής δεν είμαθα έτοιμη με το σύνδημα το οποίο θα δοθεί όταν καιρός δοθεί και θα δοθεί καιρός το σύνδημα. Όλοι μας τα μετερίζα, όλοι στα φρουριά μας θα δώσουμε την μάχη και είμαι βέβαιος ότι θα νικήσει η ορθόδοξος πίστης. Και ότι θα θριαμβεύσει ο Χριστός στους αιώνας των αιώνων. Τελειώνω με τα λόγια ενός μεγάλου πατρός νεότερου του Μεκαγίου Κοσμά, θαυμαστού του Μεγάλου Αθανασίου, που έλεγε στον κόσμο αυτόν, Χριστό, δύο πράγματα σας χρειάζονται, Χριστός και ψυχή. Όλος ο κόσμος να πέσει επάνω σας, δεν μπορεί να τα πάρει. Μόνο εάν τα δώσετε μόνοι σας. Χριστός και ψυχή, ορθόδοξος πίστης, πιστή και αφοσιωμένη. Όλοι οι οργανώσεις, όλες οι αδελφότητες, όλοι οι επίσκοποι, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο, από τον Σπρωμάνι γέροντα έως τον Ήπιον, όλοι μας, μια ψυχή, ένας λαός, να δώσουμε το παν για να επικρατήσει ο Ορθόδοξος πίστης. Ο δε Κύριος Ιησούς Χριστός, δια των ευχών, δια των πρεσβειών του Αγίου Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, είτε να ελεήσει το μαρτυρικό μας έθνος. Αμήν. Και μαζί, μια ψυχή, ένας λαός, δια ευχών των Αγίων Πατέρων και Μονών.